είπε ο Αββάς Αγάθων, αν έχω κάποιον που τον αγαπώ υπερβολικά και καταλαβαίνω ότι με ρίχνει σε ελάττωμα, τον αποκόβω από μένα. Έχουμε πράγματι τη δύναμη, αγαπητοί μου, να εφαρμόσουμε αυτήν την ωραία θέση που λέγει ο Αββάς Αγάθων? Και όμως ο Κύριος είπε, είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός, σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθείς για έναν. Και ή η δεξιά σου χείρη σκανδαλίζησε και τα λοιπά. Το ίδιο επαναλαμβάνει. Αν λες σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, βάλ το. Βέβαια δεν έβγαλε κανείς το μάτι του ή δεν έκοψε το χέρι του. Άρα λοιπόν ο λόγος είναι εδώ εικονικός. Σκανδαλισμός θα πει αυτό που με ρίχνει, σκοντάβω και πέφτω. Αυτό που με ρίχνει σε ένα ελάττωμα, σε μία βλάβη. Εκείνο το έξελε, βγάλε, θα πει αποκόβω τον εαυτό μου από πρόσωπο ή πράγμα που με βλάπτει. Συμφέρει αυτό. Και δεξιά σημαίνει κάτι πολύ χρήσιμο. Και εμένα, και προσέξτε, η δεξιά σου, λέμε, σε σκανδαλίζει. Όταν λέει δεξί μάτι, δεξί χέρι, σημαίνει κάτι που είναι πιο χρήσιμο, διότι πιο καλά δουλεύω με το δεξί μου χέρι παρά με το αριστερό μου χέρι. Που σημαίνει κάτι που είναι φαινομενικά με χρήσιμο, επιζήμιο όμως. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε τη διάκριση του βάθους. Τι βλάπτει και τι ωφελεί. Να μην προσέχουμε την επιφάνεια. Μπορεί να μας βλάπτει ο πατέρας μας, η μητέρα μας, η σύζυγος, το παιδί, τα παιδιά, ο συγγενής, ο φίλος, ο πατριώτης. Δεν θα τους απορρίψουμε, αλλά θα πάψουμε να δεχόμαστε την επιρροή τους. Γιατί μας βλάπτουν. Μην ξεχνάμε εκείνο που είπε ο Κύριος, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και έστιμο άξιος. Εκείνος ο οποίος αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του και λοιπά και παρακάτω, τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, δεν μου είναι άξιος όταν τους αγαπά πιο πάνω από μένα. Αυτό ισχύει, αγαπητοί μου, και για τα πράγματα και για τους τόπους. Όταν θέλω να πάω σε ένα παραθερισμό, σε έναν τόπο, και ξέρω εκεί ότι υπάρχει βλάβη, αλλά μένα μου αρέσει, μα δεν θα πάω. Γιατί δεν θα δω τα πράγματα επιφανειακά. Θα πω ότι αν πάω εκεί θα βλαφτώ. Αν λέγω ότι δεν θα βλαφτώ, απατώ εαυτόν, διότι έχω μια αυτοπεποίθηση, και αυτή η αυτοπεποίθηση μοιάζει με την του Αποστόλου Πέτρου, που έλεγε εγώ μαζί σου στη φυλακή και στον θάνατον, αλλά εστερείτο ο Απόστολος Πέτρος αυτογνωσία. Αν είχε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα έπεφτε στην άρνηση. Και εμείς αν διαθέτουμε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα φτάσουμε να προδώσουμε την ηθική και τα λοιπά. Πάντως και για τους τόπους και για τα πράγματα ισχύει. Μπορεί ένα αντικείμενο να με βλάπτει, μπορεί χρήματα να με βλάπτουν, μπορεί το βίντεο ή η τηλεόραση να με βλάπτει, θα την κόψω αναμφισβήτητα. Αν λοιπόν κάτι με βλάπτει, πρόσωπο ή πράγμα ή τόπος, δεν έχω παρά να το βγάλω αυτό, έστω κι αν μου μοιάζει ότι είναι χρήσιμο για μένα. Στο βάθος είναι επιζήμιο. Το κριτήριο που θα κρίνουμε τα πρόσωπα, τα πράγματα και τους τόπους είναι η σωτηρία. Αυτό τελικά θα με οδηγήσει στην σωτηρία. Αν ναι, καλώς. Αν όχι,